αρχίσουμε λίγο από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι ήδη ένα θέμα συζήτησης. Καταρχήν, αρχίσουμε σήμερα. Αυτό που ήρθαμε εδώ. Ναι, πείτε πρώτα γι' αυτό και πάμε και στο δεύτερο. Λοιπόν, πραγματοποιούμε συσκέψεις και στην Καβάλα αλλά και σε παραδικό επίπεδο προς τον συντηρητικό οργανώσεων για να οργανώσουμε την κάθοδό μας όλοι οι συνταξιούχοι της Ελλάδας στην Αθήνα 23 του Ιούλιου. Παραδικό συλλαγητήριο των συνταξιούχων απέτησης η κατάργηση των μνημονιακών νόμων που κόβουν τις συντάξεις κατά 60% που διαλύουν τα νοσοκομεία και την κοινωνική ασφάλιση. Επειδή παρότι είχαμε αλλαγή στην πολιτική και στην κυβέρνηση, δεν βλέπουμε αλλαγή πολιτικής, βλέπουμε να ισχύουν τα ίδια και εμείς πιστεύουμε ότι πέρα από την ψήφο που να είναι ο καθένας σε κριτικές, πρέπει να είναι παρόν στους αγώνες να παλεύει για την υγεία σε προβλημάτων του. Η ζωή αποδείχνει καθημερινά ότι δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Και όποιος εχθρεύεται αυτούς τους αγώνες, ακριβώς θέλει να κοροϊδέψει τον λαό. Εμείς λοιπόν δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία και θέλουμε να υπερασπίσουμε τη ζωή μας, γι' αυτό πραγματοποιούμε συλλαγητήριο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν οι συνταξιούχοι από την Αλεξανδρούπολη μέχρι όλη τη Ελλάδα να κατέβουν στην Αθήνα. Και πορεία στον Πρωθυπουργό. Τώρα, ταυτόχρονα όμως η ζωή εξελίσσεται και μπαίνουν και καινούργια στοιχεία καθημερινά. Ένα από αυτά είναι και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βγάζει άκυρες τους νόμους μετά το 12 που αφορούν τη μείωση των συντάξεων. Ένα στοιχείο να πω ότι ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί πλήρως και δεν μπορούμε να πούμε με λεπτομέρεια τι ακριβώς προβλέπει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα ζήτημα σχέση με τα δώρα. Αυτά τα δώρα τα μειωμένα που υπήρχαν, τα 200 και τα 400 ευρώ, δεν είναι καθαρό αν τους αφορά ή όχι. Δεύτερον, τι ακριβώς αφορά, είναι στοιχείο πρέπει να τα δούμε. Αυτό που λένε είναι ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ για όσους δεν καταθέσανε αγωγή. Την αναδρομική ισχύ έχει για τους 5-10 συνάδελφους που καταθέσανε αγωγή. Το ζήτημα είναι αν θα καταβληθούν. Ήδη η κυβέρνηση άρχισε να μιλάει για δυσκολίες. Ο γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ήδη άρχισαν να διωκώνουν το νούμερο και να μιλάνε πάνω από 1 εκατομμύριο. Πού? Η πλειοψηφία των συνταξιούχων της χώρας πάνω το 70% είναι κάτω από 800 ευρώ. Πού βρέθηκαν οι συνταξιούχοι τόσοι πολλοί του εκατομμυρίου που λέει ο κύριος Ρωμανιάς. Προσπαθεί να φοβήσει τον κόσμο ότι δεν έχει λεφτά. Άρα εμείς τώρα τι κάνουμε, εμείς διεκδικούμε εδώ και τώρα την απόφαση. Εμείς διεκδικούμε πρώτα απ' όλα εδώ και τώρα κατάργηση των νόμων. Πολύ περισσότερο θα διεκδικήσουμε την απόφαση που βγήκε, που μας δικαιώνει και νομικά από μια πλευρά, ενισχύει τον αγώνα μας και απαιτούμε εδώ και τώρα. Ας αφήσουν τις παιχνίδες, ας υλοποιήσουν αυτό που λένε πρώτα ο λαός. Γιατί μέχρι τώρα λένε πρώτα ο λαός τα λόγια, γιατί στην πράξη πρώτα είναι πρώτα οι δανειστές και έχουν δώσει 8 δισεκατομμύρια από την ημέρα που αναλάβανε στους δανειστές. Και τα κόβουν από το γάλα, από το ψωμί, από τα φάρμακα, από τη ζωή του ελληνικού λαού. Ας αφήσουμε λοιπόν τα λόγια και ας γίνουν μια φορά συγκεκριμένοι. Πόσο δύσκολη θα γίνει η περαιτέρω ζωή μας με αυτά εξαρτάται, για τις αυξήσεις του ΦΠΑ και σε βασικά προϊόντα. Σαφώς χειρότερη θα γίνει. Σαφώς πρόκειται για μια απάτη. Σαφώς και προδίδονται τα όνειρα κάποιων καλοπροαίρετων Ελλήνων που ψήφισαν μια αλλαγή πολιτικής. Και προσπαθούν αυτοί οι κύριοι τώρα να βάλουν στο ίδιο σουβάλι και τους μεν και τους δε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Επειδή κάποιοι το θέλουν να ταυτιστούν, κρεμάσανε την ταμπέλα της αριστεράς. Η αριστερά είναι συνείδηση, η αριστερά είναι αγώνας, η αριστερά είναι διεκδίκηση. Κάθε ένας που χρησιμοποιεί την ταμπέλα θέλει να χρεοκοπήσει τη συνείδηση του ελληνικού λαού την έννοια της αριστεράς. Καμία σχέση δεν έχουν με την αριστερά αυτά που κάνουν αυτοί οι κύριοι. Και στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν οι αποφάσεις που προετοιμάζουν και επειδή ξέρουν ότι υπάρχει από τους ίδιους στους χώρους αντίδραση, προσπαθούν να μεγαλώσουν την τρομοκρατία και την πίεση. Πότε φεύγει ο ένας, πότε έρχεται ο άλλος. Πότε ο Γιούγκερ είναι καλός, πότε η Λαγκάρ είναι η κακή. Το μπαλάκι είναι ένα ρόλο. Που να φτάσει όσο μιλάνε, μη σάφη πια υπογράφεται. Εκεί πάνε να οδηγήσουν τον κόσμο. Αλλά βεβαίως η ζωή είναι αμήλικτη και εκείνο που μπαίνει μπροστά είναι η επιβίωση τα προβλήματα που μας αποκτούν. Αυτό πρέπει να γίνει. Ο οδηγός του καθένα να στέκεται, να δρά, να προχωρά και να πολιτεύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εξωπραγματικές προσεγγίσεις στα θέματα του εθνικού ή του οι Γερμανοί μας λένε, ή οι Γερμανοί μας λένε. Οι Γερμανοί εργάτες, οι Γερμανοί συνταξιούχοι. Τι σχέση έχουν με αυτά τα πράγματα. Οι Γερμανοί πολυεθνικές. Σύμμες, γκρουπ κτλ. Παρεμβαίνουν κάθε στιγμή.